Φορέων, κύριε Αντιδήμαρχε, σας ευχαριστούμε που είστε απόψε εδώ. Η απόψινή εκδήλωση είναι στα πλαίσια του προγραμματισμού των δράσεων και των εκδηλώσεων του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου ΚΟ, με στόχο την δικτύωση, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ισότητας των φύλων. Θα ήθελα αρχής εξ αρχής να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην απόψινή μας καλεσμένη, για την οποία θα μπορούσε κανείς να διαβάσει το πλούσιο βιογραφικό της, όμως δεν μένω σε αυτό. Θεωρώ σημαντικότατη την παρουσία της στην απόψινή και εστιάζω στο εξής, ότι πρόκειται για μια επιστήμονα, για μια γυναίκα που δίνει το δικό της αγώνα ως γυναίκα δίπλα στις γυναίκες. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της σήμερα εδώ. Κυρία Τρυπολίτου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου ΚΟ. Το ζητούμενο, δυστυχώς είναι ακόμα ζητούμενο, της απόψινής συζήτησης είναι ο πολλαπλός ρόλος της σύγχρονης γυναίκας. Το στάτους, το σκηνικό, δυστυχώς δεν υποστηρίζει αυτόν τον ρόλο. Ενίοτε λειτουργεί, αν θέλετε, και αρνητικά. Γι' αυτό πολλές φορές η γυναίκα, μέσα σε αυτή την πολυπλοκότητα το ρόλο της, αναζητεί και επιδιώκει να καλυτερεύσει κάποιον από όλους αυτούς και αρκετές φορές βρίσκεται σε μία σύγχυση ή και μία κρίση συνειδησιακή και πολλές φορές αποπροσανατολίζεται από τον κυρίαρχο στόχο. Θα ήθελα επίσης να πω ότι το σκηνικό, το προανέφερα, δεν είναι φιλικό. Αρκετές φορές, και μιλάω περισσότερο με εκείνον το ρόλο της αιρετής, να μου επιτρέψετε, το σύστημα θέλει την γυναίκα να προσφέρει στην πολιτική σκηνή, είτε στην τοπική είτε στην κεντρική. Αρκετές φορές όμως την χρησιμοποιεί, επιτρέψτε μου να πω, με τη λογική των ποσοστώσεων, με τη λογική του υποστηρικτικού ρόλου ή, αν θέλετε να πάω και ένα βήμα παρακάτω, της νομιμοποίησης της κατ' επίφαση συμμετοχικής δημοκρατίας. Όμως πολλές φορές διέως ο ρόλος και ο λόγος της γυναίκας ασενικοποιείται, γιατί έτσι βολεύει το σύστημα. Θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι που το συζητούσα πριν με την κυρία Τρυπολίτου, ότι το αμυντιακό σύστημα πολλές φορές χρησιμοποιεί τη γυναίκα, και εδώ είναι η δική της ευθύνη, η δική της στάση. Εγώ θα μιλάω συνεχώς ως γυναίκα για στάση, γιατί η στάση έχει ένα τίμημα, έχει αγώνα, έχει δάκρυα, αξίζει όμως και για μας και για τα παιδιά μας, αλλά προπάντων για μας τις ίδιες, για τη θέση μας χρειάζεται μια στάση, μια αγωνιστική στάση. Αρκετές φορές λοιπόν το μηντιακό σύστημα χρησιμοποιεί τη γυναίκα και αυτό είναι καταλυτικό στο μήνυμα που δίνει η σύγχρονη γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία και έχει πολλαπλές επιπτώσεις σε όλες τις εκφάνσεις και τις εκδηλώσεις της γυναίκας. Θα ήθελα να πω, είπα μάλλον πολλά, αλλά νομίζω ότι το θέμα προσφέρεται. Θέλω να πω, κλείνοντας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα στελέχη του κέντρου. Ίσως είναι η προτελευταία μας αυτή η εκδήλωση επί της θητείας μου. Υπάρχουν και άλλες που θα ακολουθήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου και μετά, γιατί ο Δήμος έχει μια συνέχεια και πρέπει να προχωρήσουμε προς τη θετική κατεύθυνση. Να ευχαριστήσω λοιπόν τη Μελίνα την Παναγιωτοπούλου, τη Χριστίνα τη Φακίνου, την Ειρήνη την Μπορή, ψυχολόγος, κοινωνική λειτουργός και κοινωνιολόγος αντίστοιχα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο φίλο μου και συνεργάτη μου, τον πολύτιμο φίλο μου και συνεργάτη, τον Αντώνη τον Νέσκε, γιατί μαζί το ξεκινήσαμε αυτό, μαζί πήραμε τη χρηματοδότηση, μαζί φτάσαμε εκεί. Αναμένεται η ΠΙΣ για την πρόσληψη του νομικού συμβούλου, και έτσι θα παραδώσουμε ένα
νομίζω καθόλου άστιο στελεχωμένο κέντρο. Ένα. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως το φιλόξενο, τη φιλοξενία της Αμβροσίας, της κυρίας, την ΣΕΠ Αμβροσία. Νομίζω ότι η επιλογή μας να έρθουμε στο Μαρμάρι μας δικαιώνει. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Έτσι κι αλλιώς καθυστερήσαμε λίγο, όχι μόνο για να έρθουν οι κυρίες που στέκονται, καλώς ήρθατε, περάστε, αλλά γιατί η απόψινή εκδήλωση θα γίνει υπό το φως του φεγγαριού στο Μαρμάρι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συλλόγους, στους γυναικείους και ιδιαίτερα στην ΕΓΕ, που είναι πάντα δίπλα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο του Παναγιωτίδη επίσης, που είναι εδώ και μας στηρίζει, έχει την τεχνική επιμέλεια, την ηχητική κάλυψη. Και ήθελα να πω, δε σημότατε, ότι σας ευχαριστώ θερμά που εκπροσωπείτε το Μητροπολίτη μας και δεν θα ήθελα να παραλείψω να αναγνώσω μία επιστολή του ημάμη μας, η οποία έχει ως εξής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε με αφορμή τη συζήτηση που διοργανώνει το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου ΚΟ και αφορά σε θέματα ισότητας των φύλων. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική και αξίζει συγχαρητηρίων η πρωτοβουλία σας. Παρότι τα τελευταία χρόνια η θέση της γυναίκας έχει αναβαθμιστεί, ωστόσο συνεχίζει να αντιμετωπίζει δυσκολίες τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω αυξημένων υποχρεώσεων, καθώς διανύουμε τον Ιερό Μήνα των Μουσουλμάνων, δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ στη συνάντηση. Τέλος, θα επιθυμούσα να σας αναφέρω ότι θα με βρείτε αρρωγό στην προσπάθειά σας, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα παραστώ στις όποιες μελλοντικές συναντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, μετά τιμής ημάμης ΚΟ Δαμάδογλου Σουκρή. Ήθελα να πω ότι η επόμενη προγραμματισμένη εκδήλωσή μας είναι με την κοινότητα των μουσουλμάνων σε συνεργασία με τον ημάμη μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Νομίζω ότι το λόγο έχει εκλεχτεί μας καλεσμένη κυρία Τρυπολίτου. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ.